τόση ώρα μόνο την τα ακούγαμε. Τώρα πρόκειται να δούμε τι έχει επιλέξει για το Total Black Outfit by Brazil η Γεωργία Μπαχούμη. Εκτάκτος. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε γνωρίσει αυτόν τέλος πάντων. Έγινε. Σας έχω πει ότι έχει δημιουργηθεί η σχέση. Ναι, τώρα ήταν του παρελθόντος. Αυτό μάλιστα, που έφερε η Ντέν. Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο, είναι Θεσσαλονίκη αυτός. Γιατί είναι Θεσσαλονίκη λοιπόν, αυτός. Λοιπόν, έχουμε ήσυχη γενικότερα για κάποιο λόγο. Καλά. Δικό το σου. Το έχω φάει. Ναι, ναι. Λοιπόν, γενικότερα το έχω φάει στη ζωή μου. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, με παίρνουν τηλέφωνο. Μου λέει η Γεωργία. Ήταν μια γνωστή μου πάνω. Τι συμβαίνει, λέω. Μου λέει, είναι εδώ, μου λέει, ο δικός σου με μία από το My Style Rocks. Άλλη! Ποια της λέω. Ναι. Μη μου πεις. Ποια της λέω. Ποια σου λέει. Μου λέει, δεν θέλω να σου πω και θα στεναχωρηθείς. Ωραία, λέω. Παίρνω όπως είμαι το αυτοκίνητο, αλλάζω κι εγώ γιατί πώς θα πήγαινα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα. Άμα να πάμε Θεσσαλονίκη να το γλεντήσουμε όπως πρέπει. Και με ποια είναι. Με ποια είναι? Με την Ντέν. Όχι. Ντένι. Όχι, δεν το ήθελα. Ντένι. Έχει καταντήσει αηδία. Μήπως δεν ήταν αυτό που νόμιζε. Δεν ήταν αυτό που νόμιζε. Δεν ήταν αυτό που νόμιζε. Τι έκανε στη Θεσσαλονίκη με τον άντρα της Γεωργίας. Δεν το ήθελα. Πώς έγινε. Πώς έγινε. Λέγε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι πώς βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον άντρα της Γεωργίας. Χριστέ μου και τους έπιασε στα πράσα. Βεβαίως. Σε ένα μπαράκι μέσα. Δεν είναι, δεν το περίμενα αυτό ποτέ. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Τώρα εγώ δεν την ξαναπαίρνω πουθενά. Ποτέ. Αλλά θέλω να καταλήξω που λέω ότι τις ζηλεύουμε όλες. Αυτή δεν ζήλεψε τον εραστή μου. Πες μου εσύ, γιατί γελάς. Έχεις δίκιο. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, Ελεάνα, παρόλο την πολύ ωραία αρμονία των τριών, εσύ και η Διονυσία χαλάσατε αυτό το πράγμα. Καλά, η Διονυσία ξέρουμε το λόγο για τη Θεσσαλονίκη. Εσύ? Λίγο αυτό. Εμένα μου αρέσουν οι διαφάνειες γενικότερα. Απλά. Δεν σ' αρέσει αυτή. Έχει παίξει. Όχι, μ' αρέσει. Α. Μπορεί να μ' αρέσει και πιο πολύ. Είναι ένα. Όχι, είναι παντελόνι και είναι και πουκάμισο. Ναι. Μαζί τα έχω αγοράσει όμως. Ναι, φαίνεται σαν ένα, αυτό μ' αρέσει. Α, σου φαίνεται σαν ολόσωμη. Ναι, μ' αρέσει όμως αυτό. Γιατί φαίνεται διαφορετικό. Έχει παίξει πάρα πολύ γενικά. Έχει παίξει σαν ρούχο, έχει παίξει εδώ πέρα. Όχι, σε παντελόνι δεν έχει έρθει. Πρώτον και δεύτερον, έχω φέρει άλλη δανδέλα. Είναι σαν να μην παίζει ένα τζιν. Μιλάμε για δαντέλες γενικότερα. Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω να πω. Να δω το κέτημα που έχει πάνω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι σαν να μου λες ότι έχει παίξει και το δερμάτινο. Όλες δερμάτινα φοράμε. Έχει παίξει η δαντέλα. Με τη συγκεκριμένη διαχείριση. Δηλαδή, κάποιο body από μέσα ή κάποιο όρουχο και από πάνω, η δαντέλα. Ναι. Οπότε δεν μου κάνει κάτι καινούριο ούτε αυτό στα μάτια μου. Θα ήθελα να μην φαίνουν τα δαχτυλάκια σου, γιατί είσαι όλη πολύ πιντημένη. Να είχες και κάποιο δαντελετό ή διχτυωτό καλσόν. Ναι, αλλά δεν θα έχει τη διαφάνεια, κυρία μου. Θα την έκλειβε. Καλτσάκι. Α. Ο κορσέρις που έχεις βάλει από πάνω μου φαίνεται πολύ άσχετο. Ουσιαστικά δεν είναι, ναι, να ξέρεις, πιο μακρύ φοριέται και, δηλαδή η εταιρεία το παρουσιάζει φόρεμα αυτό. Έτσι το γράφει το χαρακτηριστικά. Dress. Ναι, θέλω να σου πω. Εγώ το έχω σηκώσει λίγο πιο πάνω. Για παιδιά προφανώς, γιατί σε πιο μεγάλες γυναίκες δεν κάνει. 2,8. Ωραία. Είναι ο πολύ μεγάλος μέσος όρος. Ωραία, ωραία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τώρα, Γεωργία.